Παναγιά βοήθεια. Μόλις που φτάσεις στο χάνι, έλλη μας. Είστε το μεγάλο που φτάσει. Από εκεί έρχομαι. Όλοι ετοιμάζονται. Σε 2 ώρες θα αρχίσει η λιτανία. Η κυρία θα κατεβεί μέχρι το κάτω να εκπληγήσει ολόκληρο το χωριστή μας. Και από εδώ ολόκληρη την πατρίδα μας. Είστε το τιμητικό άθλημα του μάθου του κατεχωρήσει. Thank you.
νεκρός ο Παπα-Νικολάου. Άλλοι τρεις νεκροί από το πλήρωμα του καραβιού. Σ' όλο το πλοίο ακούγονται βοκιτά, φωνές. Ο αρχικοπλήρχος Ηλιαζόπουλος βαριά τραυματισμένος. Κι ολόκληρη Ελλάδα μαζί, πληγωμένη, υβρισμένη, αιμορραγή. Τιμή στους ήρωες, τιμή στα παλικάρια μας, τιμή στους μάρτυρες για την χάρη της Παναγιάς και της πατρίδας. Όλοι γυρεύουν το άδικο να διορθώσουν, να ξεπλύνουν την τροπή. Έρχεται ο πόλεμος. Καλώς τον να ορίσει λοιπόν, ο καθένας θα πράξει το θρέος του και η Παναγιά της Τίνου θα σκέπει το λαό της. Με πίστη στο Θεό
και τα πεπρωμένα της φυλής να αγωνιστούν υπέρ φορμών και στιών. Αποφασίζουν όχι, αποφασίζουν για μια φορά ακόμη, όπως σε κάθε παρόμοια εχθρική πρόκληση, νη υπέρ πάντων αγών. Χτυπάει καμπάνα πόλεμος, βουίζει η Ελλάδα, περήφανες υψώνονται σημαίες στον αέρα. Στίβουν λεβέντες τη φυλού, το χέρι το δεξιό, της μάνας του πατέρα. Τα τρέμουλα τη φωνή, να κρύψουν οι γονείς, μάτια πασχίζουν όταν λέει, παιδιά με την ευχή μας. Κι αυτοί αποχαιρετώντας τους, ξεσπούν σε νέα ευχή. Η νίκη είναι δική μας. Αμήνονται του πατρίου εδάφους.